Καλησπέρα σε όλους τους αναγνώστες του GameWar.gr. Είστε έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία οδήγησης? Σήμερα θα σας δείξουμε το κάθισμα PlaySeat. Πολλοί αναρωτιέστε πώς γίνεται να έχουμε ένα κάθισμα πραγματικό αυτοκινήτου δερμάτινο στο σπίτι μας. Έχουμε παραλάβει από το περασμένο καλοκαίρι το κάθισμα PlaySeat, το οποίο τότε είχε κόστος 400 ευρώ, τώρα όμως είναι πιο προσιτό και έχει μια έκπτωση στα 300 ευρώ συν έξοδα αποστολής από την εταιρεία PlaySeat, μαζί με μια τιμονιέρα Logitech Z27. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός και αυτός προτείνεται. Για όσους λοιπόν έχουν το κατάλληλο budget και θέλουν σπίτι τους την απόλυτη racing εμπειρία, το κάθισμα PlaySeat και η τιμονιέρα Logitech Z27, που είναι συμβατά με PC και PlayStation 3, πιστεύουμε ότι θα τους ικανοποιήσουν. Πρόκειται για το πιο ακριβό unboxing που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και είμαστε έτοιμοι να σας το παρουσιάσουμε. Πάμε! Μπροστά μας έχουμε τη Logitech G27, μία από τις πιο ακριβές τιμονιέρες της αγοράς, την οποία μας παρέχει η Logitech για τις ανάγκες της παρουσίασης του καθίσματος PlaySeat. Είναι μια τιμονιέρα την οποία έχουμε στην κατοχή μας εδώ και αρκετούς μήνες, απλά λόγω της επικαιρότητας δεν είχαμε τον χρόνο να σας την παρουσιάσουμε και μας συγχωρείτε γι' αυτό. Η Logitech G27 είναι κατά κάποιο τρόπο διάδοχος διαφόρων περιφερειακών της Logitech, όπως το G25 που έχει κυκλοφορήσει το 2007. Η G27 κυκλοφόρησε το 2010. Η ουσία είναι ότι πρόκειται για μία από τις πιο ακριβές και ποιοτικές τιμονιέρες της αγοράς, η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να παρουσιάσουμε το κάθισμα PlaySeat. Βλέπετε το εξωτερικό, το κουτί. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι σκονισμένο σε αρκετά σημεία, γιατί είχε μείνει για αρκετό καιρό στην αποθήκη μας μέχρι να δει το φως της δημοσιότητας. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να την ανοίξουμε με προσοχή. Αυτά είναι λοιπόν τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Έχουμε πεντάλ, τιμόνι και ταχύτητες. Το τιμόνι της Logitech G27 είναι 11 ιντσών, έχει δερμάτινη επένδυση γύρω-γύρω, μέταλλο στο κέντρο και συγκεκριμένα συμπαγή και ανοξείδωτο χάλιβα. Πρόκειται για force feedback wheel, που σημαίνει ότι δίνει την αίσθηση συμπεριφοράς πραγματικού τιμονιού, δηλαδή κλωτσάει, ας το πούμε έτσι, στις στροφές, φέρνοντας αντίσταση ανάλογη με την περίπτωση που να οδηγούσε σε πραγματικό αυτοκίνητο. Έχει συνολικά περιστροφή έως και 900 μοιρών και μία στιβαρή αίσθηση στα χέρια. Να πούμε ότι μπορείτε να αλλάξετε ταχύτητα και μέσω του τιμονιού, εναλλακτικά όσο το επιθυμείτε, κάτι που δίνει περισσότερο την αίσθηση οδήγησης μονοθεσίου Φόρμουλα 1. Βέβαια το τιμόνι δεν είναι Φόρμουλα 1, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με το πώς έχετε συνηθίσει να οδηγάτε, αυτός ο εναλλακτικός τρόπος απευθύνεται για αυτούς που θέλουν να μην χρησιμοποιούν το λευγέ ταχυτήτων. Αισθητικά το Logitech G27 δίνει μια ικανοποίηση στο μάτι, με εξαίρεση ίσως τις 6 βίδες στο μπροστινό μέρος του τιμονιού. Ζυγίσαμε την τιμονιέρα και το βάρος της είναι 2,7 κιλά. Προχωράμε στα πεντάλ της Logitech G27. Έχουμε το συμπλέκτη, το φρένο και το γκάζι, που είναι πιο ελαστικό σε σχέση με τα άλλα δύο. Είναι σαφώς και τα τρία μεταλλικά και η βάση είναι πλαστική. Από πίσω έχουμε το καλώδιο σύνδεσης που μπαίνει στο πίσω μέρος της τιμονιέρας και έτσι συνδέεται με αυτήν. Το τρίτο αξεσουάρ του σετ της Logitech G27 είναι οι ταχύτητες. Δυστυχώς η κατασκευή τους είναι πλαστική και δεν δίνει καθόλου την αίσθηση ενός πραγματικού λευγέ ταχυτήτων αυτοκινήτου, σε αντίθεση με τα πεντάλ που έχουν σαφώς καλύτερη μεταλλική κατασκευή. Εδώ θα επιθυμούσαμε κάτι παραπάνω από τη Logitech, αλλά σε κάθε περίπτωση θυμίζουμε ότι για όσους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το λευγέ, υπάρχει και το τιμόνι, όπου εναλλακτικά και από εκεί, αν θέλετε, αλλάζετε ταχύτητες. Η Logitech πάντως διαφημίζει το χαρακτηριστικό helical gearing, δηλαδή πιο ομαλή και απαλή αλλαγή ταχυτήτων, παρόμοια με αυτή ενός αυτοκινήτου. Εδώ θα κάνω μια ένσταση να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Είναι όμως σαφώς πιο ελαστική και πιο ευέλικτη η αλλαγή ταχυτήτων σε σχέση με ένα arcade. Όπου εκεί πέρα θυμίζουμε ότι υπάρχουν σκληρές ταχύτητες, βλέπε σε γκαράλι για όσους το έχουν παίξει. Εδώ έχουμε την θύρα στην οποία οι ταχύτητες συνδέονται στο πίσω μέρος του τιμονιού. Στο πάνω μέρος ο λευγής ταχυτήτων έχει τα 4 face buttons, από κάτω είναι το D-pad και ύστερα 4 προγραμματιζόμενα κουμπιά. Έχουμε μπροστά μας το κάθισμα PlaySeat, το οποίο έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του γραφείου μας. Είμαστε έτοιμοι να το ανοίξουμε. Η συσκευασία έχει 59 περίπου εκατοστά μήκος και 39 ύψος. Αυτό είναι το κουτί το οποίο μας προειδεάζει με μία και μόνο φωτογραφία, όπως βλέπετε, σε όλες τις πλευρές του για το τι έχει μέσα.
Περιλαμβάνει το κάθισμα, τη βάση στήριξης και ακόμη τη βάση για το τιμόνι Logitech G27, καθότι η Placeit συνεργάζεται με τη Logitech ή οποιοδήποτε άλλο τιμόνι Logitech ή συμβατό το οποίο να ταιριάζει, τιμόνι, πεντάλ και λευγές ταχυτήτων, να ταιριάζει με το συγκεκριμένο κάθισμα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το βασικότερο είναι το κάθισμα Placeit που σας προσφέρει μια εμπειρία αντάξια του να είστε οι ίδιοι στη θέση του οδηγού, φυσικά παίζοντας virtual και όχι στην πραγματικότητα στον δρόμο. Ας μην καθυστερούμε, πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Το κάθισμα Placeit σε πρώτο πλάνο, σιγά σιγά σηκώνουμε την πλάτη. Η βάση στήριξης του καθίσματος, αυτή βγάζουμε από μέσα. Οι υπόλοιπες βάσεις στήριξης του τιμονιού, αυτή βγάζουμε αυτή τη στιγμή από μέσα. Το πάνω μέρος όπου στηρίζεται το τιμόνι. Συνεχίζουμε, πρέπει να είναι το πεντάλ αυτό λογικά, η βάση στήριξης του πεντάλ. Νομίζω τα βγάλαμε σχεδόν όλα και μένει μόνο το κάθισμα. Βγάλαμε το κάθισμα και στο κάτω μέρος του βλέπουμε τα υπόλοιπα αξεσουάρ συναρμολόγησης. Αυτό είναι η βάση που μπαίνει κάτω από το Placeit και συνδέει τους υπόλοιπους άξονες. Είναι το manual, οι βίδες και δύο ακόμη βάσεις στήριξης. Ας δούμε αναλυτικά τα μεταλλικά μέρη του καθίσματος Placeit. Εδώ συναντάμε την βάση στήριξης του τιμονιού που καταλήγει εδώ. Έχουμε κάποια σημεία στήριξης όπως βλέπετε για την βάση και για τον κορμό που καταλήγει στη βάση του τιμονιού είτε στο σημείο επαφής των ποδιών. Εδώ έχουμε το λογότυπο Placeit το οποίο μπαίνει στο κάτω μέρος του καθίσματος. Βοηθητικές ράβδι επίσης στήριξης. Συνεχίζουμε με το κάθισμα Placeit. Ας δούμε αναλυτικά το κάθισμα Placeit, το οποίο αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από δέρμα, με εξαίρεση τα δύο σημεία, οι δύο τρύπες πίσω από το κεφάλι που έχουν πλαστικό περίβλημα και είναι ιδανικό για ηλικίες 8 και άνω. Το ύψος όσων κάθονται σε αυτό θα πρέπει να είναι από 1,20 έως 2 μέτρα, ενώ οι διαστάσεις του καθίσματος Placeit είναι το ύψος του, αν το βάλουμε στην κανονική του στάση, περίπου στα 95 εκατοστά, 98 λέει η εταιρεία. Το πλάτος του από τη μία άκρη στην άλλη είναι περίπου στα 47 εκατοστά, 49 μας λέει η εταιρεία Placeit, ενώ ολόκληρο το ύψος μέχρι κάτω, μέχρι δηλαδή και τα εκατοστά που χρησιμοποιούνται για να κάτσουμε στο κάθισμα, έχουν διαστάσεις 1,30. Αυτό είναι το σημείο όπου καθόμαστε και να πούμε ότι χάρη στην τηλεσκοπική δομή της καρέκλας μπορείτε να τοποθετήσετε το κάθισμα του οδηγού ώστε να φιλοξενεί άνετα τα χέρια και τα πόδια σας. Η καρέκλα είναι συναρμολογούμενη και θα ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση αμέσως τώρα. Ξεκινάμε με το manual των οδηγιών. Εδώ αριστερά έχουμε κάποια tie wrap και βίδες και εδώ βίδες και παξιμάδια. Μαζί με το manual έχουμε και ένα αυτοκόλλητο της Placeit. Εδώ μας εξηγεί ακριβώς πώς συναρμολογείται το κάθισμα. Στο πίσω μέρος του το κάθισμα έχει δύο στηρίγματα με τα οποία μπορούμε να το ψηλώσουμε. Έτσι ακριβώς, για να μπορέσει να σταθεί όρθιο. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τέσσερις βίδες για να στηρίξουμε το κάθισμα στη βάση του. Οι βίδες θα πρέπει να περάσουν από κάτω προς τα πάνω στις τρύπες που έχει η κάθε βάση. Γυρίσαμε το κάθισμα ανάποδα για να στηρίξουμε τις βάσεις του. Έχουμε δύο βάσεις Placeit, οι οποίες μπαίνουν με δύο από τις 10 μεσαίες βίδες στη μία βάση και άλλες δύο στην άλλη. Για να τις βιδώσουμε η εταιρεία Placeit μας παρέχει και Allen, κάτι που αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε εργαλεία μαζί μας. Τώρα θα περάσουμε τους πύρους για να μπορέσει να στηριχθεί η βάση και βάζουμε αυτές τις συγκεκριμένες βίδες όπου υπάρχουν μόνο τέσσερις και είναι μόνο για να στηρίζονται οι πύροι που κρατούν τις δύο βάσεις. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, σύμφωνα με την Placeit, συνδέσαμε και ένα δοκό στο κάτω μέρος των βάσεων που είναι και η πρώτη μεγάλη δοκός από αυτές που θα ακολουθήσουν. Η επόμενη δοκός που θα στήσουμε είναι το μπροστινό μέρος του Placeit. Στο τέλος, το τρίτο κομμάτι είναι το μεσαίο μέρος. Το μπροστινό μέρος λοιπόν αφορά τα πόδια.
σειρά έχει τώρα η βάση στήριξης των ποδιών, το οποίο μπορούμε να βιδώσουμε σε όποιο ύψος θέλουμε. Και το τελευταίο κομμάτι του puzzle είναι το μεσαίο μέρος του placeit. Τώρα, αυτό που κάνουμε είναι ότι συνδέουμε το εξάρτημα του τιμονιού και πιέζοντας εδώ πέρα μπορούμε να βιδώσουμε το τιμόνι στο ύψος που θέλουμε. Δεν υπάρχει κάποια τρύπα από μέσα, απλά πιέζουμε και βιδώνουμε στο ύψος ακριβώς που θέλουμε. Τέλος, ενώνουμε τα τρία κομμάτια, το πίσω του placeit, το μεσαίο του τιμονιού και το μπροστινό των ποδιών. Ενώνουμε βίδες και παξιμάδια και είμαστε έτοιμοι για αγωνιστική δράση. As we are. Οκ, okay, τώρα θα τεστάρουμε στην πράξη το Logitech G27 και το κάθισμα PlaySeat. Παίζουμε Gran Turismo 6 στο PlayStation 3 σε μια απλή κούρσα δύο γύρων από τις πρώτες. Έχουμε συνδέσει το τιμόνι Logitech G27 στην πρίζα. Βασικό, παιδιά, μην το ξεχάσετε. Και η υποδοχή του είναι κάπως περίεργη, τη δείξαμε και πριν. Στη συνέχεια συνδέσαμε τα πεντάλ και τις ταχύτητες από πίσω. Έχουμε βάλει αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων, καθότι το κάθισμα placeit δεν είχε κάποιο στήριγμα για τις ταχύτητες, κάποιο βραχίωνα. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να τη στηρίξουμε με μόντα. Δεν το κάναμε, ίσως το κάνουμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Προς το παρόν, έχουμε automatic transmission. Το κλώτσιμα του τιμονιού είναι έντονο, παραπάνω από ότι ένα πραγματικό αυτοκίνητο, πιο πολύ ταιριάζει σε οχήματα τύπου WRC το συγκεκριμένο κλώτσιμο που κάνει και σου δίνει την αίσθηση διαρκώς ότι είναι μηχανικό και ότι κρατάς τη μόνη και ότι έχει, ας το πούμε έτσι, κάποια αντίσταση. Το force, αυτό αφορά το force feedback βέβαια. Κατά τα άλλα τα πεντάλ έχουν άριστη ανταπόκριση, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο στις στροφές. Σε κάθε περίπτωση, εγώ προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, προτιμώ οδήγηση με DualShock 3. Θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη ακρίβεια για να γλιτώσει πράγματα όπως αυτό. Βλέπετε ότι η επαναφορά είναι πολύ δύσκολη όταν έχεις τη μονιέρα, στο παραμικρό σου λάθος. Δηλαδή, αν είχα DualShock 3, το είχα γλιτώσει σίγουρα. Ωραία, νομίζω θα οδηγηθώ σε μια εύκολη νίκη, δεδομένης της ευκολίας του level, της κούρσας. Ωραία, αυτά για το κάθισμα placeit και το Logitech G27. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Like, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και μείνετε εδώ συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο. Να πούμε ότι φυσικά το κάθισμα placeit είναι ένα είδος πολυτελείας, γιατί δύσκολα βρίσκει κάποιος τα 400 μέχρι πρώτη 300 πλέον ευρώ για να το αποκτήσει, και η τιμονιέρα Logitech G27 που είναι ένα πολύ σημαντικό εξάρτημα για κάθε racing fan. Εμείς απλά σας τα προτείνουμε για όποιον θέλει την απόλυτη οδήγηση, την απόλυτη εμπειρία οδήγησης και φυσικά για όποιον διαθέτει το ανάλογο budget. Λοιπόν, να είστε καλά και τα λέμε!